Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνάντηση των αποφύτων του 1991 του Γενικού Λυκείου Ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για, καταρχήν για τη θέρμη με την οποία έτσι καλωσορίσετε την ιδέα και μόνο της συνάντησης, για το γεγονός ότι είστε τόσοι έτσι εδώ σήμερα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους μαθητές μας που ταξίδεψαν από μακριά μόνο και μόνο για τη συνάντηση. Ένα χειροκρότημα για αυτούς. Λοιπόν, να είμαστε εδώ. Συναντηθήκαμε στα ίδια μέρη, όπως λέει και το τραγούδι, εδώ στην πόλη που τελειώσαμε το σχολείο, στο Γουρί, που έτσι φιλοξένει σε εκδρομές, βόλτες. Είμαστε εδώ 20 χρόνια μετά, να τα ξαναπούμε, να ξαναθυμηθούμε, να ξανασυστηθούμε όπως διαπίστωσαμε τους τρισγιότερους. Λοιπόν, να πάρουμε παρουσίες και να δούμε τελικά πώς θα καταφέρουμε. Να είμαστε εδώ. Πώς ξεκίνησαν όλοι? Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν ο Βασίλης ο Γιαννακόπουλος και η Σοφία Εσματόγλου ήρθαν στο μαγαζί και μου πρότειναν να μπω στη διαδικασία να μαζέψω τους παλιούς συμμαθητές, λόγω του ότι είχα το πλεονέκτημα ότι από το μαγαζί περνάει πολλής κόσμος και είχα επαφή με τους περισσότερους. Έτσι και εγώ πήγα στο Λύκειο, πήρα την κατάσταση με τα ονόματα από τη Σούφαρη και διαπίστωσα ότι... Παντρεύτηκε. Αναγαπήσα. Και διαπίστωσα ότι είμαστε 127 ζωή να έχουμε. Το θεματάκι που δημιουργήθηκε ήταν, όπως καταλαβαίνετε, ότι ήθελε πολύ χρόνο για να βρεις τόσα άτομα. Έτσι αποφάσισα ότι καλό θα ήταν να έχω και εγώ χρόνο μπροστά μου και για να είναι και πιο σημαδιακό, να γίνει συνάντηση 20 χρόνια από τότε που τελειώσαμε το Λύκειο. Ρωτώντας λοιπόν όλο αυτό το διάστημα, τους περισσότερους, σαν αυτούς που έχουν, και αυτούς που έχουν κάνει reunion, διαπίστωσα ότι το καλύτερο θα ήταν να γίνει τις ημέρες του παζαριού, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που λείπουν συνδυάζουν τις διακοπές τους με το παζάρι. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα τη συλλογή των τηλεφώνων και δεν ήταν καθόλου εύκολο να έχει 127 ονόματα μπροστά σου, από τα οποία ορισμένα δεν μου θύμιζαν και κάτι μετά από τόσα χρόνια. Δυστυχώς. Ωστόσο το όλο αυτό. Ναι. Αγόρι μου. Θα δεις τη συνέχεια. Θα σε φτιάξω στις φωτογραφίες. Όμως, όπου απευθύνθηκα για βοήθεια, οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν την κατάσταση. Το μεγάλο ατού της υπόθεσης είναι ότι είμαστε όλοι εν ζωή. Σε αντίθεση με τη μία τάξη μεγαλύτερου από εμάς που έκαναν πέρυσι reunion, όπου είχαν φύγει 4 άτομα. Συνεχίζουμε. Το ευτύχημα ήταν ότι βρήκα τη Μαρία τη Γιαταγάνα, πρόθυμη, αφού είχε ξεπερδέψει με ακόμα ένα μεταπτυχιακό, ακόμα διαβάζει Μαρία. Νομίζω ότι είμαστε στο σχολείο, συνεχίζει. Και ανέλαβε μερικά καθήκοντα και έτσι έγινε πιο εύκολη η κατάσταση για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Όλοι ξέρουμε ότι ο χρόνος μας ο ελεύθερος είναι πλέον πολύ περιορισμένος. Με δουλειές, παιδιά, σκυλιά, γατιά. Και έτσι σιγά σιγά και αφού φάγαμε αρκετές ώρες, φτιάξαμε ένα πλάνο για να κυλήσει η βραδιά ευχάριστα, χωρίς πολλά πολλά, αφού η συγκίνηση και η χαρά θα ήταν αυτές που θα είχαν τον πρώτο λόγο. Όπως σας είπε λοιπόν ο Δημήτρης, σε μια μεγάλη προσπάθεια που κρατάει 3 χρόνια τώρα, κατάφερε να μας εντοπίσει και να μας ενημερώσει όλους. Όλοι ξέραμε για τη συνάντηση τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, ότι 20 χρόνια μετά την αποφύτηση, πρώτη μέρα του Λυκειώτικου Παζαριού εδώ. Νομίζω πρέπει να του δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πούμε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Το 1991 λοιπόν αποφυτίσαμε από το Γενικό Λύκειο Αλμυρού 127 άτομα. 77 κορίτσια και 50 αγόρια. Το 50 παίζεται τώρα εκεί. Παίζεται αυτό τέλος πάντων πάντα. Λοιπόν, λίγα ακόμη στατιστικά στοιχεία γιατί ο μαθηματικός μέσα βλέπετε δεν αντέχει. Είναι 63,5 δηλαδή περίπου από εμάς. Μένουμε εδώ και δραστηριοποιούμαστε εδώ, εδώ που μεγαλώσαμε.
19 από εμάς είναι στο Βόλο. 6 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, Φάρσαλο, Λάρισα, Πίκαλα, Κατερίνη έχουμε συμμαθητές. 2 έχουμε στη Λαμία, 2 συμμαθήτρες στην Εύβοια, 19 πια είναι Αθηναίοι, 5 είναι στη Θεσσαλονίκη, 1 συμμαθήτρια έχουμε στη Δράμα, 1 στην Κρήτη, 4 έχουμε σε νησιά, Σαντορίνη Σάμο, έχουμε 1 συμμαθήτρια στην Ιταλία και 1 έχουμε στο Βέλγιο. Τώρα τυχόν λάθη, συγχωρήστε τα, είναι στα πλαίσια του στατιστικού λάθη. Λοιπόν, 25 από εμάς έχουμε τη δική μας δουλειά ή συνεχίζουμε με επιτυχία την οικογενειακή επιχείρηση. Ανάμεσά μας έχουμε 5 γιατρούς, έναν οδοντίατρο, 2 ψυχολόγους, 5 δικηγόρους, 15 εκπαιδευτικούς, 14 στρατιωτικούς, 2 αστυνομικούς, οι υπόλοιποι εργαζόμαστε σε τράπεζες καλή ώρα, σε δήμο, στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα ή έχουμε αναλάβει το δύσκολο έργο της ανατροφής των παιδιών μας. Θα ξυπνήσει πρωί, δηλαδή αύριο με σε κρατά. Δύο. Αν ξυπνήσεις. Αν ξυπνήσεις, αύριο δεν έχει ψωμί. Καλατζής να λεμπορέδεις ψωμί, αύριο ξεχάστε το. Λοιπόν, και επειδή δεν είναι όλα νούμερα και στατιστικές, ο Θεός και η τύχη έφεραν 2 γάμους ανάμεσα στους μαθητές μας. Είναι η Σοφία Σματόγλου και ο Βασίλης ο Γιανακόπουλος, η δική αυτοργία της βραδιάς. Πατρέφτηκαν το 2002. Και η Γεωργία Ιπάιπα και ο Βασίλης ο Γιανακόπουλος, που πατρέφτηκαν το 2007. Ακόμα είναι εκεί, πρότιμα. 2 αγαπημένα ζευγάρια με 2 πολύ όμορφες οικογένειες και πολύ καλή μας φίλη. Και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και ανήπαντροι εδώ μέσα, ε. Και γυναίκες και άντρες. Μπορούμε να ακολουθήσουμε κανένα παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Όχι εσείς. Ξέρουν αυτή τη λέω εγώ. Λοιπόν, ευχηθούμε επίσης ειδικά στον Αντώνη τον Καλόγερο που ξεκίνησε την επιχείρησή του πρόσφατα στον Αλμυρό. Καλές δουλειές, καλή επιτυχία, Αντώνη, να έχεις. Και να πούμε ότι επειδή είναι και η καιρή δύσκολη. Αυτά δεν τα λέμε τώρα. Και επειδή η καιρή είναι δύσκολη, το ξέρετε όλοι αυτό, να στηρίξουν επαγγελματικά τους μαθητές μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε από όλα τα επαγγέλματα. Επίσης, πολλές ευχές να δώσουμε στον Κώστα τον Παυλίδη. Κώστα να σου ζήσει η κόρη. Πριν και εβδομάδες ο Κώστας έγινε μπαμπάς. Θα είναι γερή και καλό. Φτιάξτε γυναίκες, φτιάξτε. Ο Γιώργος ο Παυλίδης, να σου ζήσει ο γιος πριν 2 μήνες. Έχουμε δεύτερο. Επίσης, να ευχηθούμε το καλό στη Λίτσα του Θωμαίδου, που γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, και στο Στέφανο του Παπακυρίλου, που καθένας περιμένουν ένα καινούριο μέλος στις οικογένειές τους. Και αν ξεχάσαμε κανένα παιδιά, κανένας γάμος, κάτι αραβόνας, κάτι ό,τι προκύψει εδώ, θα μας το πείτε να σας ευχηθούμε. Στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία του Χουρί και ιδιαίτερα τον Τάσο τον Τελισίση για τη βοήθεια, τον Κώστα τον Κολώνη για την ηχητική και οπτική υποστήριξη, καθώς και γιατί τον έχουμε μαζί μας όλο το βράδυ, να μας θυμίσει τραγουδάκια που ακούγαμε στα νιάτα μας κλπ. Το βλέπω χωρίς το μάτι. Σε ένα σχόλιο με πηγαίνουν σε μόνο. Φουρέιρα. Να ευχαριστήσουμε... Το ανθοπολείο του Δημήτρη του Κατσαούνη για τα τριαντάφυλλα. Όλοι τους είναι καλοί φίλοι και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε πραγματικά τιμές κόστος. Το κόστος της βραδιάς με την ευκαιρία ναι, είναι 22 ευρώ για τον καθένα μας. Στη τιμή συμπεριλαμβάνει το φαγητό, τα ποτά και η διασκέδασή μας. Επίσης, θα θέλαμε να ξέρετε... Και τα τηλέφωνα από κορίτσια που στέλνουν τα πόλη. Ναι, ότι για να κυλήσει η βραδιά όσο πιο ανέξοδα γίνεται, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος μας, λόγω και των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, προσπαθήσαμε και πετύχαμε πολύ καλές τιμές σε ό,τι χρειαστήκαμε, γενικά. Σκεφτήκαμε επίσης ότι το ποσό που θα περισσέψει... Σκεφτήκαμε επίσης ότι το ποσό που θα περισσέψει με τη στρογγυλοποίηση που κάναμε στα 22 ευρώ το άτομο να το προσφέρουμε στο σπίτι της Γαλήνης που σιτίζει καθημερινά 60 έως 80 άτομα και στηρίζεται αποκλειστικά στην ανιδιοτελή βοήθεια των απλών ανθρώπων που προσφέρουν χωρίς να το φωνάζουν και να το καφιέλουν. Θα τους πάρουμε όσπρια κλπ. Να κάνουν 7-8 γεύματα. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες φωτογραφίες μπορούσαμε. Ζητάμε συγγνώμη αν δεν καταφέραμε να έχουμε από όλους τους μαθητές μας. Δυστυχώς στα σχολικά μας χρόνια η ψηφιακή εποχή δεν είχε ακόμη φτάσει και δεν έχουμε όσο υλικό θα θέλαμε. Για τον κόπο που έκαναν να ψάξουν σε παλιά άλμπουμ αναστατώνοντας τα πατρικά τους σπίτια, ευχαριστούμε.
τη Σοφία τη Βουλγαροπούλου, τότε πήρε το φυσικά, ναι, τη Μαρία τη Γιανταγάνα, την Ειρήνη την Κουτσαυτίκη, την Κατερίνα τη Λαγκούρα, τη Σοφία την Τάκρα, τη Βαγγελίτσα την Παπά, τον Κώστα τον Παυλίδη, τον Νίκο τον Ζόντρα, την Ηλιάνα τη Φιτηλή και την Άννα Παντελοδήμου. Την ψηφιοποίηση του φωτογραφικού υλικού επιμελήθηκε η Μαρία Γιανταγάνα και τη δημιουργική παρουσίαση ο Κώστας Αργυρόπουλος. Τον Κώστα Αργυρόπουλο. Επίσης ευχαριστούμε για την προβολή της συνάντησής μας στο site του almirosinfo.gr καθώς και για την κάλυψη της βραδιάς με βίντεο και φωτογραφίες. Να πούμε εδώ ότι τις επόμενες μέρες θα σταλεί ή θα δοθεί σε όποιος είναι εδώ σε όλο το υλικό από τη σημερινή συνάντηση μια λίστα με τα στοιχεία των συμμαθητών μας όπως και οι εντυπώσεις που θα σας μείνουν από τη βραδιά που θα γράψετε σε ένα βιβλίο στο τέλος πριν φύγετε εκεί που θα πληρώνετε το λογαριασμό. Να μην σας κουράζω μάλλον, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτοί που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν δικαιολογημένα θα προσπαθήσουμε να τους μεταφέρουμε τη βραδιά μέσω των εντυπώσεών μας, της κάλυψης που θα κάνουμε και του υλικού που θα συλλέξουμε. Τώρα, για αυτούς που δεν παραβρέθηκαν αδικαιολόγητα, αν υπάρχουν, ας πρόσεχαν. Αυτοί θα χάσουν. Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια και τα πόδια.